σας, κύριε Δημητρακόπουλε. Για να δούμε λίγο πώς αναμένεται να γίνει πράξη αυτός ο σχεδιασμός στη μάχη κατά του κορονοϊού, πάντα βεβαίως με τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δυστυχώς δεν έχουμε δει μέχρι τη στιγμή τούτη που μιλάμε να της δίνεται ο ρόλος που θα έπρεπε να έχει στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Άκουσαμε πολύ λύπη αλλά και οργή, θα έλεγα, τον κύριο Κοντοζαμάνη στην τελευταία ενημέρωση, όταν ο κύριος Τσιόδρας του απευθύνθηκε και είπε ότι ως πιο ειδικός θα εξηγήσει ποιος είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας σε αυτή την κρίση, δεν είπε απολύτως τίποτα. Ενώ από την αρχή ο ΕΟΔΗ καλεί τον κόσμο να μένει στο σπίτι με ήπια συμπτώματα και να επικοινωνεί με τον γιατρό του, κανείς δεν μας έχει εξηγήσει ποιος είναι αυτός ο γιατρός. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο για την πρωτοβάθμια, εκτός από το ότι να δουλέψει ως ένας χώρος εφεδρείας, ναι, από όπου θα αντλήσουν ανθρώπινο δυναμικό για να το στείλουν στα νοσοκομεία. Να σας θα εξυπηρετούσε αυτό, ότι... κύριε Δημητρακόπουλε, αν το προσωπικό εντάσσονταν, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εντάσσονταν στα νοσοκομεία. Κοιτάξτε κάτι, όπως ξέρετε και έχετε ακούσει πολλάκις από όλους τους ειδικούς, η πλειοψηφία των περιστατικών κορονοϊού δεν χρήζουν νοσηλείας και ευτυχώς γι' αυτό. Υπάρχει πάντως το πολύ απλό ερώτημα, ποιος θα φροντίσει αυτούς τους ασθενείς. Ποιος θα φροντίσει τους ανθρώπους που είναι περιορισμένοι ή κατακυκλημένοι στο σπίτι τους. Ποιος θα φροντίσει όλους αυτούς που εξακολουθούν να πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα και είναι στην κοινότητα. Δυστυχώς εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση. Το μόνο σχέδιο που υπάρχει από την κυβέρνηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι να χρησιμοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως επιγοντολόγους, ως γιατρούς ΜΕΘ, ως παθολόγους ή ως πνευμονολόγους. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να είναι ακόμα και επικίνδυνο και είναι πραγματικά κρίμα να μην ακολουθούνται, όπως και ο κύριος Τσιόδρας τόνισε σήμερα, τα καλά παραδείγματα και άλλων χωρών για το ρόλο που μπορεί να παίξει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ακριβώς εδώ, κύριε Δημητρακόπουλε, να σταθούμε. Θα μπορούσαν λοιπόν τα κέντρα υγείας να αποτελέσουν ουσιαστικά τα πρώτα κέντρα ως υποδοχή για τους ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Ένα πολύ καλό και αποτελεσματικό ανάχωμα σε ένα μεγάλο κύμα πολιτών, ασθενών, περιστατικών που δεν θα χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο και τα οποία ελλείψη άλλου χώρου υπηρεσιών υγείας θα καταφύγουν στα νοσοκομεία. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν προετοιμάζουμε τα νοσοκομεία για μια τέτοια δύσκολη μάχη δεν μπορούμε να τα επικορτίζουμε και με περιστατικά τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Και θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως να τύχουν της κατάλληλης περίθαλψης και φροντίδας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε, για αυτή τη συζήτηση. Ακούστε κάτι, σας παρακαλώ και να σας πω σαν γιατρός, σαν υγειονομικός, θέλω να εκφράσω το θυμό μου, την οργή μου για τον εμπεγμό που μας έχει επιφυλάξει το Υπουργείο Υγείας όλο αυτό τον καιρό. Ακούω τον κύριο Κοντοζαμάνη κάθε μέρα στην ενημέρωση και έχω την αίσθηση ότι μάλλον απευθύνεται σε κρετίνους. Όλοι εμείς λοιπόν, υγειονομικοί δεν θέλουμε ούτε παλαμάκια, ούτε χτύπημα. Λοιπόν, κύριε Δημητρακόπουλε, μόνιμες προσλήψεις, ακούστε κύριε, ξέρω για τον χρόνο, αλλά αυτό πρέπει να ακουστεί και να το ξέρει ο κόσμος και πρέπει και εσείς οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε πόσες μόνιμες προσλήψεις έχουν γίνει. Και όχι να πετάνε νούμερα στον αέρα και στην πράξη στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας να μην έχει έρθει ούτε ένας μόνιμος. Λοιπόν, το μεγάλο ζητούμενο βεβαίως είναι η ενίσχυση των υγειονομικών δομών. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλει προσπάθειες, μια πραγματικά υπεράνθρωπη μάχη κατά του κορονοϊού σε όλες τις νοσηλευτικές, ιατρικές δομές της χώρας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την εικόνα που μας δώσατε και για τα κέντρα υγείας λοιπόν και την προσφορά τους σε αυτόν τον αγώνα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά η